Fiesta ST-Line Hybrid. Δεν ξέρω πώς να το θέσω. Θυμάστε που το Fiesta έβγαζε 140 ύπους από τον 1000 EcoBoost? Μαντέψτε τι, τώρα βγάζει περισσότερους. 155. Ας πάρουμε μια στιγμή το χρόνο μας για να το χωνέψουμε. Πριν από λίγα χρόνια, το Focus ST έβγαζε 170 ύπους από ένα δίλητρο μοτέρ, 15 μόλις παραπάνω από αυτό. Ναι, έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε, αλλά 155 ύπους από ένα χιλιάρι, ο Χριστός και η Παναγία. Ναι, έχετε δίκιο. Ξεκίνησα πολύ απότομα και μπήκα αμέσως στο ψητό. Δεν είπα τίποτα για τους χώρους, τον εξοπλισμό ή την εμφάνισή του. Αλλά πραγματικά, από πού να ξεκινούσα? Τι να τα κάνεις όλα τα υπόλοιπα? Αυτό το ST-Line είναι ό,τι πιο κοντινό στο ST σε δύναμη και στήσιμο. Ναι, εκείνο είναι σκληροπυρηνικό και απευθύνεται σε αυτόν που θέλει να πάει τέρμα γκάζι και να στρίβει ασταμάτητα όλη την ώρα χωρίς να έχει τη βοήθεια από ενοχλητικά ηλεκτρονικά. Όμως αυτό είναι αντίστοιχα σκληροπυρηνικό, με τη μόνη διαφορά ότι θα το οδηγούσε κάποιος που βγαίνει για πρώτη φορά στους δρόμους. Δεν είναι το ίδιο απόλυτο με το ST, ούτε φοβιστικό. Συν με το υβριδικό σύστημα, ρίχνει λίγο και την κατανάλωση όταν πας με χαλαρούς ρυθμούς. Ναι, εδώ σου βγαίνει αυθόρμητα να ρίξεις ταχύτητα και να κάνεις ένα ωραίο το cruising. Σίγουρα δεν σου προκαλείται αυτή η ανάγκη, επειδή βλέπεις το σηματάκι στο καντράν ότι φορτίζει όταν αφήνεις γκάζι. Πρώτον, γιατί στην αρχή δεν θα καταλάβεις καν ότι υπάρχει αυτό το σηματάκι. Δεν είναι όπως το ψηφιακό καντράν του Puma που έχει ένα ολόκληρο γραφικό στη μέση για να σου δείχνει πότε φορτίζει και πότε δουλεύει full ο βενζινοκινητήρας. Εδώ υπάρχει μόνο μια μικρή μπαταριούλα η οποία μετατρέπεται σε τουρμπίνα. Δεύτερον, γιατί η ανάρτηση έχει μια άψογη σχέση σκληρότητας και άνεσης που πολλές φορές στο μυαλό σου επιλέγεις το δεύτερο από αυτά. Πρώτη φορά οδηγήσαμε αυτό το συνδυασμό με 155 άλογα και χειροκίνητο εξάρι στην παρουσίαση του Puma πέρυσι τέτοιο καιρό. Ναι, το Puma βασίζεται στο Fiesta ως BSUV και ήταν λογικό το μικρό του αδερφάκι να πάρει και αυτό το υβριδικό σύστημα. Τι έκαναν οι άνθρωποι της Ford? Πήραν τον EcoBoost με τα 125 και τον έφτασαν στα 155. Μη ρωτάτε πώς, ξέρω εγώ. 2-3 ξόρκια και έτοιμο, δαιμονισμένο. Η ροπή του από σχεδόν ρελαντή προκαλεί ψυχικές διαταραχές. Λες, δεν μπορεί να τραβάει τόσο άμεσα, τόσο γρήγορα. Τα χιλιόμετρα σε ρεπρίς με 5η ή 6η βλέπεις να κατεβαίνουν καταιγιστικά όσο δεν θα περίμενες και το φλερτ σου με την παρανομία γίνεται μόνιμος δεσμός. Κάνω μια παύση, μικρή, λίγο πριν πάω στο χαρακτήρα του στο δρόμο, για να πω τι μου αρέσει στο Fiesta, στην εμφάνιση, στον εξοπλισμό και την πρακτικότητά του. Εξωτερικά, το Fiesta έχει μείνει ολόιδιο από τότε που παρουσιάστηκε το 2017. Και γιατί να αλλάξει άλλωστε? Ως ST-Line είναι τόσο επιθετικό και θυμωμένο, όσο και στον τρόπο με τον οποίο οδηγείται. Οι πιο φουσκωμένοι προφυλακτήρες, η φανερή εξάτμιση και οι ανθρακείς ζάντες κάνουν τη διαφορά σε σχέση με τις απλές εκδόσεις αλλά και με τον ανταγωνισμό. Δεν είναι ένα αυτοκίνητο που θα γυρίσει κεφάλια με μια απίστευτη σχεδίαση, όμως είναι σοβαρό, μοντέρνο και δυναμικό ταυτόχρονα. Μάλλον η χρυσή τομή, αν και τα γούστα είναι υποκειμενικά. Μέσα είναι ακόμα πιο γνωστό το σκηνικό, αφού στην ίδια σχεδίαση έχουν συνεχίσει και τα περισσότερα μοντέλα της Ford, όχι μόνο το Puma που βασίζεται πάνω του, αλλά Focus και Kuga.
οι κόκκινες γραφές στα σπορ καθίσματα και σε πολλά άλλα σημεία, η μαύρη οροφή και η πανεύκολη χρήση όλων των κουμπιών σε βάζουν σε μια ωραιότατη ατμόσφαιρα για να οδηγείς άνετα και με στυλ. Έχω πει άπειρες φορές και μάλλον έχω καταντήσει γραφικώς για το πόσο καλό είναι το μικρό της Ford στο δρόμο. Όχι απλά καλό, συγγνώμη. Είναι ό,τι πιο σπορ υπάρχει, ενώ ταυτόχρονα είναι εύκολο και άνετο στην οδήγηση. Έχει έναν φοβερό οδηγικό χαρακτήρα. Δυστυχώς, σε αυτή τη δοκιμή δεν πατήσαμε ούτε μια μέρα σε στεγνό οδόστρωμα. Η κακοκαιρία και τα χιόνια στην Αττική σήμαιναν ότι τα εξαιρετικά Michelin Pilot Sport θα μας έδειχναν πόσο καλά είναι σε ασταμάτητη βροχή και χιόνια. Η πρώτη μέρα ήταν βροχή. Μετά, χιόνι. Στη βροχή, και αυτό να μείνει μεταξύ μας, ήταν ακόμα πιο παιχνιδιάρικο, ακόμα πιο διασκεδαστικό. Και αυτό το χειρόφρενο το ρημάδι είναι ακόμα πιο δηλέστικο. Έχετε δει τον Τζόκερ στο Batman? Έτσι βγαίνεις μετά από μια καλή βόλτα με το Fiesta. Σαν τον Τζακ Νίκολσον από το καζάνι με τα χημικά. Μόνο με ένα φυσικότατο χαμόγελο. Μπορεί το traction control να μην απενεργοποιείται πλήρως, όμως έχεις τουλάχιστον τη δυνατότητα να το βγάλεις. Και αυτό δεν μπαίνει χωρίς λόγο. Μόνο όταν χρειαστεί σε δύσκολες στιγμές. Ναι, δεν έχεις πλήρη ελευθερία, αλλά για έναν που θέλει ένα δίχτυ ασφαλείας από πίσω του, είναι η καλύτερη λύση. Για την ακρίβεια, σε τέτοιες συνθήκες με πολύ νερό ή χιόνι, είναι πολύ βοηθητικό. Ειδικά το αντισπίν. Γιατί αν άφηνε να περάσει όλη αυτή η δύναμη, τότε το πιο πιθανό θα ήταν να έμενε στάσιμο. Συμπέρασμα. Με κάτι λιγότερο από 20.000, παίρνεις ένα προσιτό στην οδήγηση GTI. Ναι, ακούσατε καλά, είπα αυτή τη λέξη. Τόσο καλό είναι το Fiesta. Μην το σκέφτεσαι. Πήγαινε πάρτο. Τώρα. Εκτός κι αν βγαίνεις για λίγα παραπάνω, που είναι το αισθητό καλό με 25. Αν όχι, εδώ είσαι. Δύσκολα θα βρεις κάτι να το εκφρονήσει.